Οι επόμενες κινήσεις θα είναι κινήσεις αναβάθμισης. Είναι άμεσες. Τι μπορείτε να κάνετε. Τα κίνητρα είναι και. Το κόστος ζωής είναι πολύ ακριβό. Καταρχήν είναι στήρο το σύστημα αυτό το πλήρης και αποκλειστική έτσι όπως γίνεται, όπου δεν μπορεί ο γιατρός του ΕΣΥ να πάρει ούτε αμοιβές για έργο που κάνει στο δουλευτικό παρελθόν. Άρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Είμαστε στο 21ο αιώνα που πρέπει να αλλάξει. Άλλα κίνητρα είναι επιστημονική διασύνδεση και δόξα τω Θεώ σε όλα τα χίλια του Αιγαίου έχουμε την πληγή για την πληγή. Άρα έχουμε επιστημονική διασύνδεση με μεγάλα κέντρα είτε της Αθήνας είτε στη Ρόδο είτε σε άλλα. Εκεί που υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη κατεδρική κλινική με αποδυναμικό όλο αυτό θα υπάρχει επιστημονική διασύνδεση στην Κύπρο. Αλλάζουμε τελείως τον τρόπο εκπαίδευση των γιατρών. Έχουμε εισαγάγει για πρώτη φορά τις νοσηλευτικές τυπώτες όπως η ΤΕΚ για την εντατική θεραπεία. Αλλά και έχουν γίνονται. Γίνανε ήδη μέσα στην πανδημία με πολύ μεγάλη δυσκολία όπως καταλαβαίνετε. Και θα συνεχίσουν να δείτε και τα αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα θα τα δείτε και από τις δυο μας σύντομα. Για τους μισούς τους μια αναβάθμιση.